Αυτές τις μέρες απουσιάζατε, κύριε Κυπριανού. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για τους διορισμούς που θα γίνουν σε περίπτωση κατάληξη σε σχέδιο και σε δύο ναι στα δημοψηφίσματα για τη μεταβατική περίοδο. Αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε εσείς, από το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου λένε ότι θα διορίζει ο κύριος Ακκιντζή τους Ελληνοκύπριους βουλευτές και αυτό είναι απαράδεκτο, εισηγούνται εκλογές από την πρώτη μέρα. Πρώτα να πω ότι η αρχική δήλωση του κύριου Παπαδόπουλου, τουλάχιστον όπως την έχω παρακολουθήσει εγώ από το Λονδίνο που βρισκόμουν, ήταν ότι αυτό θα ισχύει στην Ομοσπονδία, δηλαδή μετά τη λύση του Κυπριακού, όχι απλά για τη μεταβατική περίοδο. Πράγμα που είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας, γιατί οι όποιοι αξιωματούχοι της πολιτείας θα εκλέγονται με τις διαδικασίες οι οποίες προνοούνται. Μετά διευκρινίστηκε ότι συζητούσα για τη μεταβατική περίοδο. Λοιπόν, εντάξει, για τη μεταβατική περίοδο. Ξέρετε, το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου, έχω πει και την προηγούμενη φορά που είμαι μαζί σας, ότι χρησιμοποιεί μια συνταγή πολύ παρατραβηγμένη. Δηλαδή, συνθηματολογία, κινδυνολογία. Και ισοπαίδωση, βέβαια, κατά την άποψή μου. Όπως αυτόν το ότι 80 εκατομμύρια Τούρκοι θα έχουν δικαίωμα να έρχονται στην Κύπρο με τη συμφωνία 4+1. Για να συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει μια Ελλάδα των 320 εκατομμυρίων. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μόλις 9,5-10 εκατομμύρια. Αυτά τα πράγματα που λέγονται λοιπόν είναι απλά για να εκφοβίζουν τον κόσμο. Τι συζητήσαμε στο Εθνικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα? Είπαμε ότι από την πρώτη στιγμή πρέπει να υπάρχουν όλοι οι θεσμοί στη θέση τους. Θα χρειαστεί βέβαια, σε ό,τι αφορά τη γερουσία, την Άνω Βουλή και την Κάτω Βουλή, να παρέλθουν 2 με 3 μήνες μέχρι που να γίνουν οι διαδικασίες των εκλογών και να εκλεγούν τα άτομα τα οποία θα πάρουν τις θέσεις. Πάντα με την προϋπόθεση ότι καταλήγουμε σε συμφωνία βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μακριά από συμφωνία στο Κυπριακό. Η συζήτηση που κάναμε τότε στο Εθνικό Συμβούλιο, και ήταν και άποψη του κύριου Αναστασιάδη, δεν θέλω να δικώ κανέναν, επειδή σήμερα διαφωνώ μαζί του, ήταν ότι οι υφιστάμενοι βουλευτές θα μπορούσαν να πληρώσουν τις θέσεις. 36 από τους νυν βουλευτές από τους 56 θα πήγαιναν στην Κάτω Βουλή και οι άλλοι 20 θα πήγαιναν στη Γερουσία. Με αντίστοιχον τρόπο από τη λεγόμενη Βουλή των Τουρκοκυπρίων, 20 θα πήγαιναν στην Άνω Βουλή και 12 στην Κάτω Βουλή. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αντέδρασε στο Εθνικό Συμβούλιο όταν έγινε αυτή η συζήτηση? Δεν θυμούμαι, πρέπει να δω τα πρακτικά. Αλλά η συνεννόηση που είχαμε ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο θα προχωρούσαμε. Ούτε θα διορίζε λοιπόν ο κύριος Ακκιντζή, ούτε καν ο κύριος Αναστασιάδης. Απλώς η σκέψη που γινόταν τότε στο Εθνικό Συμβούλιο ήταν να προχωρούσαμε με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, έχουμε την εντύπωση ότι οι Τουρκοκύπροι θα ήθελαν να διορίσει ο κύριος Αναστασιάδης τους λεγόμενους τους βουλευτές. Γιατί λοιπόν να θεωρούμε ότι ο κύριος Ακκιντζή θα έχει τέτοιο δικαίωμα? Θα πρέπει να έχει και ο κύριος Αναστασιάδης. Αυτά τα πράγματα είναι υπερβολές, είναι διαστρεβλώσεις. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ψέματα, που δεν βοηθούν καθόλου τον διάλογο ούτε μεταξύ των πολιτικών κομμάτων για να παίρνουμε τις πιο σωστές αποφάσεις, αλλά ούτε και για να ενημερώνεται ο κόσμος. Να σας ρωτήσω κάτι αυτό που θέτουν, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις του Ελληνοκύπριου Διαπραγματευτή που διαρωτάται καλά, δεν θεωρείται θετικό ότι και ο κύριος Αναστασιάδης θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του για τον κατάλογο που θα φέρει ο κύριος Ακκιντζή? Και από αυτό ερμηνεύεται ότι και ο κύριος Ακκιντζή θα έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τον κατάλογο του δικό μας. Και για παράδειγμα, μέσα στους εκλεγμένους βουλευτές είναι και 2 βουλευτές του ΕΛΑΜ. Μπορεί ο κύριος Ακκιντζή, αφού στο Εθνικό Συμβούλιο γίνει συζήτηση ότι οι υφιστάμενοι βουλευτές θα πάνε να πληρώσουν τις αντίστοιχες θέσεις σε Άνω και Κάτω Βουλή, να πει ότι δεν εγκρίνω τον κατάλογο γιατί είναι και οι 2 του ΕΛΑΜ μέσα? Αντρέα, δεν καταλήξαμε σε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω τώρα πού θα καταλήξουμε. Λέω ποια ήταν η συναντήληψη που υπήρχε τουλάχιστον στο Εθνικό Συμβούλιο σε ό,τι μας αφορά εμάς, και κατάλαβα ότι ήταν και η άποψη της πλειοψηφίας στο Εθνικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, κάποια ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να προκύψουν θα τα δούμε. Υπάρχουν και στην τουρκοκυπριακή λεγόμενη Βουλή άνθρωποι με ακραίες προσεγγίσεις. Δεν είναι μόνο στη δική μας τη Βουλή που υπάρχουν, δεν είναι μόνο στην Κυπριακή Βουλή που υπάρχουν τέτοιοι οι άνθρωποι.
Ως εκ τούτου επαναλαμβάνω να τα δούμε πώς θα καταλήξουμε, διότι δεν έχουμε καταλήξει σε αυτά τα ζητήματα. Και λυπούμε να πω ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από το ενδεχόμενο λύσης των Κυπριακών. Εκείνο θα έπρεπε να μας απασχολεί και όχι να προσπαθούμε να φοβήσουμε τον κόσμο με προσεγγίσεις οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα. Ερχόμαστε στα εκλογικά, κύριε Κυπριανού. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ολοκληρώθηκε μια δημοσκόπηση για λογαριασμό του κόμματος. Αν ισχύει, να μας πείτε. Δεν ισχύει. Δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. Ακούω εκπληκτικά πράγματα το τελευταίο διάστημα, πρέπει να παραδεχτώ. Θα οργανώσουμε μια δημοσκόπηση, η οποία θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν έχει ολοκληρωθεί λοιπόν καμιά δημοσκόπηση. Πώς βλέπετε να προχωράει η προεκλογική? Κοιτάξτε. Δεν βλέπουμε εκείνο τον ενθουσιασμό που είχε πάντα ο μηχανισμός του κόμματος και να βγαίνει εκεί. Ο μηχανισμός του κόμματος νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει για τα καλά στη δουλειά. Άρα γι' αυτό δεν είδαμε εμείς αυτή τη δυναμική ακόμη. Τώρα αρχίζει. Τώρα, ναι. Εμείς ξεκινήσαμε την προεκλογική εκστρατεία πριν ένα μήνα. Σωστό. Με την υιοθέτηση της υποψηφιότητας του Σταύρου Μαλά από το έκτακτο συνέδριο του κόμματος. Ξεκινήσαμε λοιπόν, στήθηκε το επιτελείο του Σταύρου Μαλά. Θεωρώ ότι έχει αρχίσει να αποδίδει το επιτελείο και να βγαίνει προς τα έξω πιο συγκεκριμένα και πιο αποφασιστικά, πρώτα και κύρια ο ίδιος ο υποψήφιος και το επιτελείο του υποψηφίου. Είχαμε και τον κύριο Σταυρινή τις προηγούμενες μέρες που έβαλε κάτω συγκεκριμένες προτάσεις για το οικονομικό πρόγραμμα. Πολύ σύντομα θα βγουν με ολοκληρωμένες προτάσεις για όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν σήμερα την Κυπριακή κοινωνία. Θα κάνει μάλιστα και μια διακήρυξη αρχών ο κύριος Μαλάς σε κάποιο στάδιο μέσα στον Νιόβρη. Θα παρουσιάσει τις αρχές οι οποίες θα διέπουν την δική του πολιτική φιλοσοφία. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιτελεία του ΑΚΕΛ, να πω ότι ήδη έχουμε κυκλοφορήσει το πρώτο φυλάδιο και έχει πάει σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι μόνο σήμερα, πάντοτε υπήρχαν αυτά τα προβλήματα τα οργανωτικής φύσης. Αλλά έχει ήδη διανεμηθεί το πρώτο φυλάδιο και έχει ξεκινήσει η διανομή του δεύτερου φυλαδίου. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις αυτή η δουλειά γινόταν τον τελευταίο μήνα. Αυτά τα φυλάδια τι είναι, κύριε Κυπριανό? Το πρώτο φυλάδιο ήταν γιατί επιλέξαμε τον Σταύρο Μαλά και γιατί θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή είναι η καταλληλότερη για τον κυπριακό λαό. Το δεύτερο φυλάδιο κάνει μια αναφορά ευρύτερη σε ζητήματα γενικότερης πολιτικής. Και το τρίτο φυλάδιο θα είναι η διακήρυξη αρχών του Σταύρου Μαλά. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις έβραζαν τα εκλογικά επιτελεία των τελευταίων μήνων. Τώρα έχουν αρχίσει, μπορεί να μην έχουν φτάσει στην κορυφή της δράσης τους, αλλά είμαστε τρεις μήνες πριν από τις εκλογές. Η δική μας η επιθυμία είναι να πάμε πρώτα και κύρια στους ακελικούς για να μιλήσουμε μαζί τους και να ακούσουμε τις απόψεις, τους προβληματισμούς. Τι σας λένε, κύριε Πιάνου, ο κόσμος της αριστεράς αυτή τη στιγμή τι είναι αυτό που ζητά? Να πω ότι γενικά υπάρχει έναν καλό κλίμα, όμως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και κατανοώ πλήρως τον κόσμο του ΑΚΕΛ, ο οποίος είναι απογοητευμένος με τις γενικότερες εξελίξεις. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα προβλήματα της ανεργίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αν σε μια οικογένεια υπάρχει έναν ή περισσότερα άτομα τα οποία άνεργοι, αυτό συνιστά πολύ σοβαρό πρόβλημα για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Είναι τα προβλήματα της μισθοδοσίας και η εκμετάλλευση η οποία γίνεται. Συνεπώς, ο άλλος βλέπει τι συμβαίνει στο σπίτι του. Σίγουρα. Ξέρετε, η καθημερινότητα επηρεάζει τον καθένα και είναι φυσιολογικό ο κάθε άνθρωπος να βλέπει πώς έχει εξελιχθεί η ίδια του η ζωή. Είναι λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα που εμείς μαζί με τον Σταύρο Μαλάν επιδιώκουμε να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις. Και όλα αυτά βέβαια θα λυθούν μέσα από μια ορθολογική ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν μπορεί η ανάπτυξη της οικονομίας να βασίζεται πάνω στην παραχώρηση διαβατηρίων σε κάποιους ξένους οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο. Όχι για να ζουν στην Κύπρο, αλλά για να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πύληνα τα πόδια αυτής της ανάπτυξης. Και δεν διοχετεύονται και σωστά, διότι τα έσοδα από αυτού του είδους την ανάπτυξη
πάνε σε έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων. Εμείς λοιπόν θα στοχεύσουμε να προωθήσουμε ανάπτυξη τέτοια που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, ποιοτικές θέσεις με την έννοια ότι θα αμείβονται ικανοποιητικά έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή οι εργαζόμενοι, και θεωρώ ότι είναι αυτά στα οποία ο κόσμος, τουλάχιστον ο κόσμος του ΑΚΕΛ, αναμένει να δει απαντήσεις. Μάλιστα. Είπατε πρόσφατα στο Λίτον Μπατσαλίδη ότι μετά το τέλος αυτής της θητείας σας, στην ηγεσία του ΑΚΕΛ, θα αποσυρθείτε. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα μιλήσετε για το ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος? Πρώτα να πω ότι υπάρχει μια καταστατική πρόνοια στο ΑΚΕΛ, την οποία συνειδητά εβάλαμε στο καταστατικό. Mm-hmm. Ότι στα 65 χρόνια αποχωρούμε από την έμμιστη υπηρεσία. Πλέον γινόμαστε εθελοντές. Και το λέω ότι το βάλαμε συνειδητά, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αέναη διαδικασία ανανέωσης του στελεχικού δυναμικού. Υπάρχουν ικανότατα άτομα στο ΑΚΕΛ, τα οποία μπορούν να αναλάβουν το οποιοδήποτε πόστο όταν πάρουν τις απαραίτητες εμπειρίες και να αποδώσουν και να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι ουδείς αναντικατάστατος, και θα πρέπει να υιοθετούνται οι πρόνοιες οι οποίες υπάρχουν στο καταστατικό του κόμματος. Τώρα, πέραν από αυτό, να πω το εξής. Θα συζητήσουμε συλλογικά. Δεν είναι θέμα να υποδείξω. Δεν είμαι βασιλιάς. Όχι, θα πάρετε θέση. Δεν είμαι βασιλιάς για να υποδείξω διάδοχο. Θα συζητήσουμε. Είχε πάρει ο Δημήτρης Χριστόφιας τότε, όταν δεν το διαδεχθήκα. Όχι, νομίζω κάνετε μεγάλο λάθος. Είχε περιγράψει Δημήτρης το προφίλ που θα ήθελε να έχει. Περιέγραψε το προφίλ. Που αυτό λέω, μπορεί να το κάνει και αυτό. Καλά, αν εκείνον το προφίλ μόνο ο άντρας ο Κυπριανού το ικανοποιούσε. Όχι, λέω, αν και εσείς με εκείνον γιατί τον τρόπο μπορεί. Γιατί θεωρήθηκε ότι κάποιοι άλλοι δεν το ικανοποιούσαν εκείνον το προφίλ. Εγώ δεν θα μείνω στο προφίλ. Εγώ θα πω τις απόψεις μου στα σώματα του κόμματος όταν θα έρθει η ώρα, εκείνη η ώρα. Είμαστε πολύ μακριά από εκείνη την ώρα. Να μην ξεκινήσουμε να συζητούμε τι θα γίνει. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να μην είμαστε μακριά. Αν δεν περάσει ο Σταύρος μου, αλλά στο δεύτερο γύρο μπορεί να κινηθούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Είμαστε πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Επιμένω σε αυτό. Άρα θα κλείσουν τα 3 χρόνια, λέτε. Δεν θα είναι πιο νωρίς. Πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν οι προεδρικές εκλογές. Και εδώ επικεντρωνόμαστε. Το κάθε τι στην ώρα του. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι γενικότερα για την αριστερά στην Κύπρο, κύριε Κυπριανού, και να κλείσουμε τη συζήτησή μας με αυτό το θέμα. Παλαιότερα λέγαμε αριστερά, ακουγόταν η λέξη ΑΚΕΛ και έκλεινε το θέμα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις ότι ενδεχομένως να υπάρχει χώρος και για άλλο κόμμα, για άλλη κίνηση. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Έχει χάσει εκείνο το εκτόπισμα του το κόμμα που έκλεινε την οποιαδήποτε συζήτηση εν τη γενέση της? Θεωρώ πρώτα και κύρια να πω ότι πάντα υπήρχαν κάποιες ομάδες οι οποίες αυτοτοποθετούνταν στον χώρο της αριστεράς. Και κάθε ομάδα προσπαθούσε να δώσει το δικό της το στίγμα στην δική της την οντότητα. Τώρα, ποιες συζητήσεις γίνονται δεν ξέρω. Ακούμε, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα. Ακούγεται όμως ότι υπάρχει χώρος, ότι γίνονται προσπάθειες. Εγώ δεν ξέρω ποιες συζητήσεις γίνονται. Δεν έφτασε κάτι κοντά σας? Μπορεί να υποψιάζουμε, βλέπω και κάποια άρθρα τα οποία γράφονται. Ναι. Λέω ότι το ΑΚΕΛ εξακολουθεί να έχει το ίδιο εκτόπισμα που είχε στο παρελθόν. Εκείνο που θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθεί είναι ακριβώς πώς εξασφαλίζουμε ότι η αριστερά στην Κύπρο είναι η πραγματική αριστερά. Με ποια έννοια το λέω αυτό το πράγμα, αγαπητέ Ανδρέα? Πρώτα και κύρια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η πρωτοκαθεδρία στην κοινωνία δεν κερδίζεται απλά και μόνο επειδή δηλώνεις αριστερός. Πρέπει να το επιβεβαιώνεις με τις πράξεις, με τις ενέργειες σου, ότι είσαι η πρωτοκαθεδρία στην κοινωνία, ότι είσαι εκείνος ο οποίος πραγματικά εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων του τόπου. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα βγει και δηλώσει ότι εμείς είμαστε η γνήσια αριστερά του τόπου, είναι δικαίωμα του να το λέει. Αλλά δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι εμείς πρέπει να πιστέψουμε. Πάνω σε αυτό, να σας βάλω έναν προβληματισμό, κύριε Κυπριανού. Θεωρείτε ότι το πρώτη φορά αριστερά σε Κύπρο και Ελλάδα επιβεβαίωσε αυτή την προκαθεδρία στην κοινωνία ή δημιούργησε εκείνους τους προβληματισμούς και τις συζητήσεις που έδωσαν επιχειρήματα σε όλους όσοι ήθελαν να πούν ότι κυβέρνηση αριστερά και δεν τα κατάφερε? Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να μιλήσω για την Κύπρο. Δεν είναι σωστό να μιλώ εγώ για μια άλλη χώρα. Έχει αποδοθεί ένα αρνητικό πρόσημο σε αυτό το πρώτη φορά. Να μιλήσω για την Κύπρο. Ναι. Όταν ανάλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Δημήτρης Χριστόφιας,
ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Επιχείρησε να λειτουργήσει με τρόπον ο οποίος θα προστάτευε τους εργαζόμενους. Να πω ότι σε άλλες χώρες, όπου κυβερνούσαν είτε κόμματα της δεξιάς, είτε κόμματα της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας, όταν επιχείρησαν να διαχειριστούν την οικονομική κρίση, έχασαν τις επόμενες εκλογές, ουσιαστικά περιορίζοντας τα ποσοστά τους στα μισά. Κάποια από αυτά τα κόμματα μάλιστα υποχώρησαν πολύ περισσότερο από τη μισή τους δύναμη. Το ΑΚΕΛ κατάφερε να κρατηθεί. Παρόλο που του φορτώθηκαν όχι μόνο οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά ιδιαίτερα μετά από το ατύχημα, το τραγικό ατύχημα στο Μαρί, επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το ΑΚΕΛ με έναν πρόσωπο εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Έχασε από την εκλογική του δύναμη όμως και στις βουλευτικές. Έχασε πόσον έχασε. Αυτό είναι το ερώτημα. Επαναλαμβάνω, σε άλλες χώρες έχασαν πάνω από την μισή εκλογική του δύναμη τα κυβερνώντα κόμματα, είτε αυτά ανήκαν στη δεξιά, είτε ανήκαν στη σοσιαλδημοκρατία. Και κάποια από αυτά, από το 40% ευρέθηκαν στο 5-6%. Για τα άρθρα που είπατε ότι βλέπετε και διαβάζετε, θέλετε να πούμε κάτι που είπατε πριν από λίγο? Όχι, απλώς να πω ότι εάν κάποιος βγει αύριο και δηλώσει ότι είναι ο γνήσιος αριστερός στον τόπο μας, νομίζω ότι δεν είναι το τι θα δηλώσει ο κάθε ένας από εμάς, είναι το τι θα αποδείξει στην πράξη ότι είναι. Χρειάζεται να προβληματιστούμε και εμείς έχουμε κάνει ένα προγραμματικό συνέδριο στο οποίο συζητήσαμε πώς πρέπει να είναι η σύγχρονη αριστερά. Τοποθετηθήκαμε σε αυτά τα ζητήματα και συνεχώς θα μας προβληματίζουν σε μια προσπάθεια να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Τι την κουβέντα πρέπει μπορούμε... να κάνουμε κάποια στιγμή για τη σύγχρονη αριστερά? Σίγουρα. Και τις αρχές της, κύριε Πλεάνου, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής με συνταγές του παρελθόντος. Με εργαλεία του παρελθόντος, που είναι η φιλοσοφία μας, η ιδεολογία μας, ναι. Αλλά με συνταγές του παρελθόντος, όχι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.